Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η κοπή της Βασιλόπιτας του 10ου Συντάγματος Ερών στη λέσχη αξιωματικών της πόλης. Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ερών και Νυχρήτας Θεολόγος. Παρουσία των αξιωματικών του ελληνικού στρατού και τοπικών φορέων. Βάσαν την γη να εξήλθεν οφθόγκο σου, ως δεξαμένην το λόγο σου Διού Θεό πρέπος εδωμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησα βασίλειον ιεράτευμα πατερώσι εκ Χριστόν τον Θεό οικέτευε δωρήσας θεήμι το μέγα έλεος. Και αφού σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση να κόψουμε την παραδοσιακή Βασιλόπιτα και να ευχηθούμε όσα άγια, όσα ευλογημένα, όσα ειρηνικά, όσα κατατείνουν στην πρόοδο της πατρίδος μας, της πόλεως μας και της περιοχής. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά, με υγεία, με πρόοδο, με ειρήνη και με ελπίδα. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο συνταγματάρχης Ιωάννης Γκουτσουρέλας στην ομιλία του έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, παρουσιάζοντας τις δράσεις που έγιναν από πλευράς του 10ου Συντάγματος, καταλήγοντας τη μεγάλη βοήθεια που δίνει ο στρατός στη δομή φιλοξενίας των προσφύγων στο ΚΕΓΕΣ Ερών. Στην κοπή της πίτας που κάναμε πέρσι, σε αυτή την αίθουσα, αναφερθήκαμε στο επιχειρησιακό έργο του Συντάγματος και στην αναγκαιότητα διατήρησης στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι η κύρια αποστολή του Συντάγματος στην ειρήνη είναι η εκπαίδευση και η επάξη της επιχειρησιακής του ετοιμότητας. Το έργο με του Συντάγματος δεν περιορίζεται στα στρατόπεδα και στα πεδία ασκήσεων. Άφησα τελευταίο, Σεβασμιότατε, την υποχρέωση που ανέλαβε το Σύνταγμα για την οργάνωση της δομής φιλοξενίας των προσφύγων. Γνωρίζετε το καθεστώς που δημιουργήθηκε αυτή η δομή. Κληθήκαμε από την πρώτη στιγμή να συνδράμουμε στο στήσιμο των σκηνών και ένα μήνα αργότερα αναλάβαμε σχεδόν εξ ολοκλήρου τη λειτουργία της δομής φιλοξενίας. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εφηλίσαμε το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων, γιατί τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά, και το σημαντικότερο απ' όλα αποκαταστήσαμε μια κακή εικόνα η οποία υπήρχε μέσα στην πόλη των Σερών. Εκτιμώ ότι σήμερα όλοι έχουμε αποδεχτεί τη δομή φιλοξενίας και πιστεύουμε ότι και με το που θα επανέλθουν στην πόλη μας θα λειτουργούν όλα φυσιολογικά. Στελέχη και στρατιώτες ευχήθηκαν η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, γεμάτη υγεία, χαρά και φυσικά ειρήνη. Τελέσαμε σήμερα την καθιερωμένη κοπή της πίτας. Είμαι χαρούμενος που ο κόσμος αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας από εσάς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι διοικητής του Συντάγματος. Είναι πολλές οι δράσεις μας. Υπάρχουν και δράσεις εξωστρέφειας. Χαίρομαι για την κατάσταση της πόλης, του νομού, όλης της περιοχής ευθύνης του Συντάγματος, η οποία είναι από τον Αξιό μέχρι τον Έστω ποταμό. Να ευχηθώ, το είχα πει και την πρωτοχρονιά, πρώτα απ' όλα αγάπη. Να υπάρχει αγάπη μεταξύ μας και μετά από τότε έρχονται τα υπόλοιπα. Έρχεται η υγεία, έρχεται η ευτυχία, έρχεται η ειρήνη, έρχονται τα πάντα. Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλή χρονιά, καλή συνέχεια στο έργο σας και ό,τι επιθυμείτε. Στα στελέχη και στους στρατιώτες. Εμείς είμαστε πάντα επί των επάλξεων, είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Δεν έχω να ευχηθώ κάτι. Η καλή χρονιά, η υγεία, η ευτυχία είναι δεδομένα. Συνεργασία είναι δεδομένη. Σε όλους να πάνε καλά και στους ίδιους, αλλά και στις οικογένειές τους και στην πατρίδα μας γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν τα παιδιά των αξιωματικών, αλλά και το πολιτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον ελληνικό στρατό. Με την Ανδρόπουλου Γεωργία Δανάη. Φέτος είναι αυτή τη λυκείο, θα της ευχόμαστε και καλή τύχη για την φετινή χρονιά. Βελία Κατερίνη.